Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας και στην εκπομπή μου Διατροφικές Αξίες με την Αρετούλα. Κάθε εβδομάδα είμαι εδώ κοντά σας. Σας εύχομαι να είστε όλοι καλά, ελπίζω να περνάτε όμορφα, να κάνετε τα μπανάκια σας, τις διακοπές σας και σας στέλνω την αγάπη μου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα αγαπημένα σε όλους μας αυγά. Πριν όμως να σας πω, πριν ξεκινήσω για τα αυγά, να σας υπενθυμίσω για όσους δεν έχετε κάνει εγγραφή. Κάντε εγγραφή, κάντε like, πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όταν ανεβαίνει το κάθε βίντεο. Και βέβαια κάντε κοινοποίηση. Φιλιά πολλά, γιατί σε αυτή την εκπομπή εντοπίζω τα πολύτιμα αγαθά και ωφέλη που μας χαρίζει απλόχερα η μητέρα φύση για να υποστηρίξουμε το ανοσοποιητικό σύστημα. Γιατί βρε παιδιά, τι προσπαθούμε να, τι γίνεται όταν καταναλώνουμε σωστές τροφές? Εμβολίζουμε τον οργανισμό μας και τονώνουμε και ενισχύουμε το ανοσοποιητικό σύστημα. Και τι γίνεται όταν συμβεί αυτό? Είναι έτοιμο για να παλέψει και να εξουδετερώσει κάθε εισβολέα που θα εισβάλλει στο σώμα μας. Και μία διατροφή που είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, ποια είναι? Τα αυγά. Τα αυγά καταναλώνονται από τον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια, και ενώ τα θηλυκά πολλών ειδών ζώων τα παράγουν, τα πιο διαδεδομένα παραμένουν αυτά της κότας. Παρέχουν αρκετές βιταμίνες και μέταλλα και σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της διατροφής. Συγκεκριμένα, ένα μετρίου μεγέθους αυγό μας παρέχει περίπου 5,5 γραμμάρια πρωτεΐνης με περίπου το 12% του βρόσιμου μέρους του αυγού να είναι πρωτεΐνη, που βρίσκεται και στο γκρόκο αλλά και στο ασπράδι. Υπάρχουν όμως και κάποια σημεία που η κατανάλωσή τους μπορεί να κρύβει κινδύνους και πρέπει να γνωρίζουμε. Ας τα πούμε όλα όμως αναλυτικά. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι η κατανάλωση μίας τροφής από μόνη της δεν έχει ιδιαίτερα ωφέλη αν δεν γίνεται στο πλαίσιο μίας ισορροπημένης διατροφής. Ποια είναι τα ωφέλη του αυγού? Το αυγό χαρίζει δυνατούς μυς. Η πρωτεΐνη των αυγών βοηθά τους μυς να δουλεύουν σωστά, ενώ ταυτόχρονα επιβραδύνει το ρυθμό που χάνεται η μυϊκή μάζα. Το αυγό συμβάλλει στην υγεία του εγκεφάλου. Τα αυγά περιέχουν βιταμίνες και μέταλλα που είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, του νευρικού συστήματος, της μνήμης και του μεταβολισμού, με πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β να παρέχουν τα ωφέλη τους. Το αυγό τονώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Η βιταμίνη Α, η βιταμίνη Β12 και το σελήνιο του αυγού αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διατήρηση της υγείας του ανοσοποιητικού. Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων. Η χολίνη των αυγών παίζει σημαντικό ρόλο στη διάσπαση του αμινοξέως ομοκυστεΐνη, το οποίο συνδέεται με την ανάπτυξη καρδιακών παθήσεων. Το αυγό κάνει καλό στην εγκυμοσύνη.
Τα θρεπτικά του συστατικά όπως το φιλικό οξύ βοηθούν στην πρόληψη γενετικών ανομαλιών όπως παραδείγματος χάρη της δυσχιδούς ράχης. Ωφελεί την όραση. Η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη βοηθούν στην πρόληψη της εκφύλησης της οχράς κοιλίδας, μια πάθησης των ματιών που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης σε προχωρημένες ηλικίες. Συμβάλλει στην απώλεια βάρους και τη διατήρησή του. Η υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης που βρίσκουμε στα αυγά προσφέρει κορεσμό για περισσότερη ώρα. Τι σημαίνει κορεσμός? Δεν πεινάς τόσο εύκολα. Που σημαίνει ότι μειώνεται το τσιμπολόγημα και η αύξηση της πρόσληψης θερμίδων μέσα στην ημέρα. Το αυγό τονώνει την επιδερμίδα. Κάποιες βιταμίνες και μέταλλα που βρίσκουμε στα αυγά, όπως η βιταμίνη Α, προωθούν το υγιές δέρμα και εμποδίζουν την καταστροφή των ιστών του σώματος. Γενικότερα, ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα συμβάλλει σε μία υγιή συνολική εμφάνιση. Το αυγό κάνει καλό στα οστά. Τα αυγά αποτελούν διατροφικές πηγές βιταμίνης D, η οποία παίζει ρόλο στην υγεία των οστών, συμβάλλοντας στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου από τον οργανισμό. Υπάρχουν όμως και κάποια μελανά του σημεία. Δώστε προσοχή παρακαλώ. Η κατανάλωση του αυγού χωρίς προσοχή στη συχνότητα, γι' αυτό πάρτε τη συμβουλή του προσωπικού σας ιατρού για το πόσα αυγά μπορείτε να καταναλώνετε την εβδομάδα. Αλλά και στο μαγείρεμά του μπορεί να κρύβει κινδύνους που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Συγκεκριμένα, περιέχει κορεσμένα λιπαρά. Ένα αυγό περιέχει περίπου 3 έως 4 γραμμάρια κορεσμένα λιπαρά, τα οποία πρέπει να τίθενται υπό έλεγχο στη διατροφή μας. Μια διατροφή 1.800 θερμίδων δεν πρέπει να περιέχει περισσότερα από 20 γραμμάρια κορεσμένα λιπαρά συνολικά. Υπάρχει κίνδυνος βακτηρίων. Πρέπει όλοι να αποφεύγουμε να καταναλώνουμε ομά ή όχι καλά μαγειρεμένα αυγά, καθώς τα βακτήρια μπορούν να εισχωρήσουν στο εσωτερικό από το τσόφλι και τους πόρους του και έπειτα να τα καταναλώσουμε αν δεν καταστραφούν με την υψηλή θερμοκρασία. Η σαλμονέλα μπορεί να εντοπιστεί σε 1 στα 20.000 αυγά και είναι ένα είδος τροφομεταφερωμένου βακτηρίου που μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση στον άνθρωπο, ακόμη και απειλητική για τη ζωή. Η παστερίωση είναι μία διαδικασία που μας προστατεύει από τη σαλμονέλα, καθώς λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στην οποία υπόκειται το αυγό, τα βακτήρια καταστρέφονται. Γι' αυτό όταν τα τηγανίζετε, αν επιλέξετε να τηγανίσετε αυγά, βάλτε λαδάκια από πάνω ώστε να μην είναι ομά, να μην τρυπάς το αυγό και βγαίνει ο κρόκος, να είναι καλά ψημένα. Βέβαια να σας πω ότι εγώ δεν τηγανίζω αυγά, φτιάχνω πάντοτε βραστό αυγουλάκι. Αποτελεί πηγή χοληστερόλης. Ένα μέτριο αυγό περιέχει 164 μικρογραμμάρια χοληστερόλης, η οποία σύμφωνα με έρευνες έχει βρεθεί ότι δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Παρ' όλα αυτά, όταν κάποιος καταναλώνει πολλά αυγά, η συγκέντρωση πρωτεϊνών, το κορεσμένο λίπος και η χοληστερόλη επιβαρύνει το λεμφικό σύστημα και το έντερο, ενώ μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας τα μαγειρεμένα αυγά μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία προϊόντων γλυκοζηλίωσης, AGEs, και στη συνέχεια σε μείωση των τελομερών και επιτάχυνση της γύρανσης. Το βαρύ φορτίο στο πάγκρεας από τα πολλά λιπαρά
και τη χοληστερόλη, οι βλαβερές πρωτεΐνες και τα AGEs είναι πιθανό να αποτελούν τους ενόχους για την αυξημένη παρουσία διαβήτη σε όσους καταναλώνουν πολλά αυγά. Περιέχει ορμόνες και χημικά. Αν δεν πρόκειται για βιολογικά αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, τα αυγά που καταναλώνετε μπορεί να περιέχουν ορμόνες και αντιβιωτικά από αυτά που χορηγούνται στις κότες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουμε. Γενικότερα, η συχνή έως και καθημερινή κατανάλωση αυγών φαίνεται να αυξάνει την πιθανότητα διαφόρων παθήσεων από διαβήτη και καρδιακές παθήσεις μέχρι καρκίνο του μαστού και του προστάτη, γι' αυτό χρειάζεται μέτρο στην κατανάλωσή τους. Προτιμήστε βιολογικά αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής που κυκλοφορούν ελεύθερες σε επιστοποιημένα βιολογικά αγροκτήματα και τρέφονται μόνο με βιολογικές ζωοτροφές, χωρίς τη χρήση ορμονών και αντιβιωτικών στα πουλερικά. Καταναλώστε τα με μέτρο, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, και ελέγχετε πάντα τα τσόφλια τους να είναι γερά, άθικτα και η ημερομηνία λήξης τους να μην έχει παρέλθει. Να σας πω κάτι, να σας πω ένα κόλπο για να καταλάβετε αν είναι καλά τα αυγά όταν τα βράσετε και πάτε να τα καθαρίζετε. Αν δεν καθαρίζετε εύκολα και κολλάει το τσόφλι πάνω στο ασπράδι, σημαίνει ότι είναι καλό το αυγό, ότι είναι θρεπτικό, δεν έχει ορμόνες και διάφορα αντιβιωτικά. Μην τα αφήνετε σε θερμοκρασία δωματίου, καθώς έτσι διευκολύνεται η σχόρεση και η ανάπτυξη βακτηρίων στο εσωτερικό τους. Αποθηκεύστε τα στο ψυγείο. Μαγειρέψτε σωστά, χωρίς να αφήνετε τον κρόκο τους υγρό, όπως συνηθίζεται παραδείγματος χάρη στα αυγά σκράμπλ. Μην τα βράζετε και τα αποθηκεύετε στο ψυγείο, γιατί έτσι αυξάνεται η πιθανότητα δημιουργίας βακτηρίων. Προτιμήστε να τα μαγειρεύετε τη στιγμή που πρόκειται να τα καταναλώσετε. Θρεπτική αξία αυγών και η ευεργετική τους δράση. Πρώτον, το αυγό μαζί με το γάλα αποτελούν τις μόνες πλήρεις φυσικές τροφές, καθώς περιέχουν όλα τα απαραίτητα συστατικά για μία πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Ένα αυγό μεγάλου μεγέθους περιέχει κατά μέσο όρο 70 θερμίδες, 6 γραμμάρια πρωτεΐνης και 5 γραμμάρια λίπους. Δεύτερον, η βιολογική αξία των πρωτεϊνών των αυγών είναι μεγαλύτερη από αυτήν του γάλακτος, του κρέατος, των φασολιών ή του σολομού και χρησιμοποιείται ως πρότυπο για την αξιολόγηση ποιότητας των πρωτεϊνών άλλων τροφίμων. Τρίτον, το ασπράδι του αυγού αποτελείται 45% από πρωτεΐνες, ενώ ένα αυγό μέσω βάρους καλύπτει το 12% των ημερήσιων αναγκών σε πρωτεΐνες ενός άντρα και το 14% μίας γυναίκας. Τέταρτον, το 56% των θερμίδων ενός αυγού προέρχεται από τις λιπαρές του ουσίες, ενώ από τα 5 γραμμάρια λίπους που περιέχει ένα αυγό μεγάλου μεγέθους, μόνο το 1,5 γραμμάριο είναι κορεσμένο λίπος. Η χοληστερόλη ανέρχεται σε 190 γραμμάρια. Έκτον, η περιεκτικότητα σε λίπος των αυγών είναι περίπου ίδια με τις ιδανικές αναλογίες πρόσληψης λίπους στη διατροφή μας, δηλαδή 1 τρίτο κορεσμένα, 1/3 μονοακόρεστα και 1/3 πολυακόρεστα λίπη. Έβδομον, τα αυγά είναι πλούσια σε μέταλλα και βιταμίνες όπως ασβέστιο, φόσφορο, σίδηρο, νάτριο, κάλιο, βιταμίνη α, νιασίνη, βιοτίνη, βιταμίνη β12, ριβοφλαβίνη, βιταμίνη β2,
παντοθενικό οξύ, βιταμίνη Β5, φολικό οξύ, βιταμίνη Β9 και άλλα. 8. Το αυγό περιέχει επίσης αντιοξειδωτικά, όπως ακριβώς τα φρούτα και τα λαχανικά, παραδείγματος χάρη σελήνιο. Τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν το σώμα από τις ανεπιθύμητες βλάβες που προκαλούνται στη διαδικασία μεταβολισμού του οξυγόνου και είναι σημαντικά στην προστασία έναντι καρδιακών παθήσεων και του καρκίνου. Τα καροτενοειδή, λουτεΐνη και ζεαξανθίνη που βρίσκονται στη λέκυθο του αυγού προσφέρουν προστασία στην φωτοευαίσθητη ρητίνη. Έρευνες έδειξαν ότι περιέχοντας αυτά τα καροτενοειδή στη διατροφή σου, προλαμβάνεις την εκφύλιση της όρασης λόγω γύρατος. Και 9. Εκτός όμως από αυτές τις ουσίες, έρευνες έδειξαν ότι έλλειψη χολίνης, η χολίνη τι είναι, είναι ουσία του αυγού. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης επιβραδύνεται η ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρίου, με συνέπεια τα βρέφη να γεννιούνται με ατελή μνήμη είτε με μειωμένη ικανότητα μνήμης. Χορήγηση αυξημένων επιπέδων χολίνης στο έμβριο έχει φανεί ότι οδηγεί σε ικανότητα μνήμης άνω του μέσου όρου. Η χοληστερίνη του αυγού. Τα τελευταία χρόνια το αυγό είναι έτσι μία ενοχοποιημένη τροφή για τη χοληστερίνη που περιέχει, καθώς η υψηλή περιεκτικότητα του αυγού σε λεκυθίνη, λιπίδιο που θεωρείται χοληστερινοπροστατευτικό, λειτουργεί ως αντίβαρο, με αποτέλεσμα η συμβολή του αυγού στην αύξηση της χοληστερίνης να είναι μικρή. Ωστόσο το αυγό περιέχει καλή HDL χοληστερίνη. Αντίθετα, οι περισσότερες τροφές ζωικής προέλευσης περιέχουν κυρίως κακή LDL χοληστερόλη. Το 80% της χοληστερόλης αίματος προέρχεται από τη χοληστερόλη που συντίθεται στο σηκώτη. Μόνο 20% της χοληστερόλης προέρχεται από την διατροφή. Στο Αμερικανικό Καρδιολογικό Ινστιτούτο δηλώνουν ότι είναι απόλυτα ασφαλές να τρώμε ένα αυγό κάθε μέρα, ενώ παρόμοια είναι και η σύσταση του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας. Πρόσεχε! Πριν φας ένα αυγό, δώσε πάντα σημασία στο χρώμα του κρόκου. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το χρώμα που θα πρέπει να έχει ο κρόκος του αυγού? Αν όχι, πολύ κακός, καθώς το χρώμα του είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή αναρωτήθηκα και εγώ και το έψαξα, βρήκα ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που θα πρέπει να ξέρετε σχετικά με το χρώμα του κρόκου και το πότε είναι καλό να μην καταναλώσεις το αυγό. Πριν από περίπου 100 χρόνια, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το χρώμα του κρόκου εξαρτάται από τον αριθμό των καροτενοειδών που περιέχει. Πρόκειται ουσιαστικά για τα αντιοξειδωτικά που βοηθούν το σχηματισμό της βιταμίνης Α. Η βιταμίνη Α βοηθά με τη σειρά της να βελτιωθεί η κατάσταση των οστών μας. Κατά συνέπεια, όσο πιο πλούσιο είναι το χρώμα του κρόκου, τόσο πιο πολλά θρεπτικά συστατικά περιέχει. Το χρώμα του κρόκου εξαρτάται από τη διατροφή της κότας. Για παράδειγμα, εάν το πτηνό τρεφόταν αποκλειστικά με σιτηρά, τότε το χρώμα θα είναι απαλά κίτρινο. Εάν η διατροφή περιείχε καλαμπόκι, φυτά, έντομα, τότε το χρώμα θα είναι πιο πορτοκαλί. Αν ας πούμε, όσοι έχουν κότες, αν έχετε κοτούλες και ρίχνετε φλίδες από ντομάτα, τότε ο κρόκος θα βγει πιο σκούρος, πιο πορτοκαλένιος. Σε γενικές γραμμές, είναι προτιμότερο να καταναλώνουμε αυγά με έντονο πορτοκαλί χρώμα. Απ' την άλλη, ένας κρόκος με
σε εισαγωγικά χλωμό χρώμα υποδεικνύει συνήθως κακή ποιότητα και καλό είναι να αποφεύγεται η κατανάλωσή του. Πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε πως το αυγό είναι από τις καλύτερες πηγές θρεπτικών συστατικών συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών, των βιταμινών και σημαντικών λιπαρών οξέων. Συγκεκριμένα, η μελέτη απέδειξε πως αν τρως ένα αυγό την ημέρα, τότε μειώνονται δραστικά οι πιθανότητες εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων στο μέλλον. Προσπάθησε λοιπόν να εντάξεις το αυγό περισσότερο στη διατροφή σου, χωρίς φυσικά να το παρακάνεις, συμβουλέψου το γιατρό σου, για να δεις την καρδιά σου να είναι υγιή όσο μεγαλώνεις. Και να σας πω και κάτι, πριν καταναλώσετε το αυγό, μυρίστε το. Αν δείτε ότι μυρίζει όχι τόσο καλά, πετάξτε το κατευθείαν. Αν αγοράσετε αυγουλάκια από λαϊκή αγορά, μόλις έρθετε στο σπίτι σας βάλτε τα αμέσως στο ψυγείο, γιατί θα χαλάσουν, ειδικά τώρα που έχει και υψηλές θερμοκρασίες. Πολλαπλά τα ωφέλη του αυγού, αρκεί να μην γίνεται υπερκατανάλωση. Να σας πω ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας, αλλά πριν κλείσω να σας πω, να σας προτείνω να δείτε στο κανάλι μας την εκπομπή μου «Δίαιτα και γεύση», που εκεί μαγειρεύω ωραία φαγητά, νόστιμα, αλλά όχι με πολλές θερμίδες. Η εκπομπή μας ανεβαίνει κανονικά και σας μεταφέρω κατευθείαν στην κουζίνα μου και στα χεράκια μου. Μέχρι τότε καταναλώστε αυγό όμως, φτιάξτε το, μαγειρέψτε το σωστά. Φιλιά, να προσέξετε τον εαυτό σας. Γεια σας!